Συνέχεια το βίντεο, παιδιά, από το κέντρο του δυτικού γηπέδου στην οδό Καπαδοκίας, εδώ που υπάρχουν και κάτοικοι και σπίτια, ενώ ανατολικοβόρεια είναι μόνο το άλσος μας. Θα επαναλάβω και σε αυτό το βίντεο, παιδιά, να γίνει όσο το δυνατό πιο πιστικό σε εσάς. Έχω δύο σελίδες στο Facebook. Η μία λέγεται Γήπεδο Άγια Σοφιά και η άλλη Κιτρινόμαυρος Αητός. Επειδή δεν είναι πλέον διαχειρίσιμη ούτε από μένα ούτε από το Χρήστο TV που πάει το παλικάρι φαντάρος, όποιος αεξής θέλει, ας έρθει σε συνεννόηση με μένα ή τον Χρήστο να την αναλάβει, παιδιά. Και αν θέλει, την παίρνει και δικιά του. Δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι με 15.000 επιτοπλίστων αεξίδες. Δεν ξέρω το καθένα ή ρολοφουμάρι. Εδώ θα δούμε, παιδιά, ότι ξανά άλλη μια φορά, όσοι δεν είδατε το χρυσό βίντεο, ότι έχουν μπει πάρα πολλά στοιχεία των βάσεων που θα κάτσουν εκεί πάνω τα κοιτία των υδροροών, το ον με ωμέγα. Εδώ βλέπουμε 2 και 3-5 πολεμίστρες, δυναμικά. Εδώ στο μάτι μου φαίνεται ότι λίγο δεν είναι καλά. Αλλά αυτό, ρε παιδιά, δηλαδή τα ίδια είναι. Έτσι τα βάλανε στην αρχή. Τη μία μέρα φαίνονται ότι είναι λίγο χτυπημένα, την άλλη μέρα φαίνονται ότι είναι πένα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Εκτός κι αν ο κύριος ψαράς το βράδυ, όταν κοιμάμαι εγώ, ξέρω εγώ, έρχεται και το αλλάζει. Κύριε ψαρά, τι γίνεται. Αστείευαμε, παιδιά, τα υλικά είναι τα καλύτερα. Το φως του ήλιου κάνει αυτά τα παιχνίδια έτσι ώστε να με οθήσει να πω μια μέρα αν βλέπουμε κάποια ατέλεια εδώ στα πάνελ. Δηλαδή από εδώ ατέλεια δεν φαίνεται. Ενώ φαίνονταν πολλές ατέλειες τις προηγούμενες μέρες, τώρα οπ, έτοιμο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι γίνεται, δεν ξέρω. Ο πρόεδρος εδώ είναι κάθε Σάββατο. Ελέγχει, παρατηρεί, διατάζει, προς τα εκεί όλοι σούζα κλαρίνο, άμα τους δείτε όλους, άμα τους δείτε όλους, όταν έρχεται ο πρόεδρος, ρε τσιμουδιά δεν βγάζει κανένας. Άρε τι τάνα, τι σου κάνεις και τι μας φτιάχνεις, αυτό είναι το ζητούμενο. Γάμο το όλο, μίλαγα και δεν έγραφα, δεν ξέρω που είχα μείνει, αν είχα μείνει για το Μελισανίδη, έλεγα ότι όταν έρχεται εδώ πέρα τους διατάζει όλους, τους έχει στρατιωτάκια μίλη τα κούνητα. Τι άλλο έλεγα, ρε γάμωτο. Τι σπάση μου είναι, ρε παιδιά, να μιλάω και να μην γράφω. Λοιπόν, έλεγα για σαν του Μάγκα, που είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα των πιο πλούσιων Ελλήνων και ξεκίνησε από μια μικρή σχολή οδηγών εκεί στην Οίκια και τον Κορυδαλό μεριά. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι αεκάρας, όπως και όλοι μας. Αεκόμετρο δεν υπάρχει, να το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Είτε είσαι τρελό, χουλιγκάνι, φωνάζει σαν και εμένα. Έτσι, που με έχετε περάσει για πολύ ωραία λάνη, χουλιγκάνι Γιώργο. Είτε είναι κάποιος κύριος, ο οποίος τροποτινά είναι μιμουάπτου. Είναι και αυτός αεξής, αεκόμετρο δεν υπάρχει. Η ίδια τρέλα κουβαλάμε όλοι για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω για τις άλλες ομάδες οι φίλαθλοι πώς είναι, αλλά για την ΑΕΚ είμαστε όλοι τρελοί και παλαβοί. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή αποφώνηση από το νότιο δυτικό κομμάτι, να δω το δυτικό τομέα των μουσείων και θα αποφωνήσω από νότο, γιατί κουράστηκα, παιδιά, και λαχάνιασα και πεινάω και όλα αυτά. Την ΚΑΕΚ. Από εδώ, παιδιά, τα νότια δυτικά. Να δούμε πώς φαντάζει σήμερα Παρασκευή. Δεν ξέρω αν έχω πει Πέμπτη στα δύο προηγούμενα βίντεο. Παρασκευή είναι. 6 του Νοέμβρη του 2020. Πώς φαντάζεστε το κήπεδό μας και τα τείχη και τα πάνελ και οι σκαλοσιές και οι φεγγίτες, πολεμίστρες και οι βάσεις των υδροροών
Με κοιτάτε αυτήν εδώ πέρα. Αυτή δεν μπήκε, αλλά δεν μας άρεσε. Χοντροκοπιά μάλλον. Πρέπει να βάζαμε κανένα, αν θέλαμε γι' αυτό, ένα μέτρο, ξέρω εγώ, με τόπι. Αυτό θα ήθελε παραπάνω. Η κασία μου. Μπορεί να είναι και βλακεία μου. Πάρτε μάτι και τον ουρανό, παιδιά, το αμάξιου. Πόσο έχει χαλάσει, ειδικά στα νεύρα. Και μου θέλουν και λεφτά οι άλλοι να μου το φτιάξουν. Ρε, δεν πάτε καλά. Εδώ, μέχρι να... Εδώ, ξέρουμε την αλληλουχία των έργων. Στην πυλώνια... Στον πυλώνα, στο κάτω τη, θα πέσει το μαύρο το χοντρό το πεταχτάρικο, όπως το λένε. Και μετά θα βαφτεί στο χρώμα που είδατε χτες. Όσοι δεν είδατε, παιδιά, το χρώμα που βάφτηκε το γήπεδο, που θα βαφτεί το γήπεδο, δέστε το. Νομίζω είναι στο Part 1 το χθεσινό, της 5 του μήνα. Απολαύστε το, είναι 10-12 λεπτάκια. Είναι πλάνα από μέσα από το γήπεδο. Χορηγία κάποιου μάστορα. Και τους ευχαριστώ όχι μόνο εγώ, όλοι. Και φυσικά και ο πρόεδρος που τροποτινά βλέπει τα βίντεο, έτσι. Θα το πούμε και αυτό. Και με αφήνει. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι μου έχει δώσει το ελευκό τραβαπλάνα, όχι. Μου έχει πει Γιώργο, όχι μες στο γήπεδο, τέλος. Αλλά όταν έχει την κάμερα ένα παλικαράκι που σχολάει από τη δουλειά του, ξέρω εγώ, τραβήξει 3-4 λεπτά γήπεδο, δεν πιστεύω να... Χάλασε και ο κόσμος, γιατί οι αεξίδες όπου γης και ειδικά εσείς παιδιά οι μακρινοί θέλετε έργα να βλέπετε. Το να γυρνάω γύρω γύρω το γήπεδο με την κάμερα, έτσι. Όσο ζουν να είμαι, θα είμαι απ' έξω. Δεν θα βλέπετε αυτά που πρέπει να δείτε. Και εδώ το κλείνω. Γιατί κάποιοι πάλι αργήσανε τα δικά τους. Αφήστε με στην ησυχία μου παιδιά, αφήστε με στην ησυχία μου γιατί έχω και τα δικά μου προβλήματα. Που είναι σοβαρότερα από την ΑΕΚ και κάθε ΑΕΚ. Θεωρώ ότι και τα δυτικά τα τράβηξα αρκετά καλά. Καταλάβαμε ακριβώς τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε μόνο το τελευταίο όροφο να είναι με σκαλοσκιές. Οι άλλοι από κάτω καθαρίζονται δυναμικά. Τίγκα ΑΕΚ, συνεχίζω από τον νότο, παίρνω 2-3 λεπτά πλάνα και είμαστε ok. Πάμε παιδιά, πριν πιάσω τον τομέα 13, να σας δείξω... το Part 3 είναι αυτό ή το 2. Εδώ που θα μαζεύονται τα όμβρια ύδατα και εκεί ανάμεσα στις ενώσεις των κολόνων υπάρχει ένα άνοιγμα των αντιστηριγμάτων εννοώ. Υπάρχει ένα άνοιγμα που από το πεζοδρόμιο τα νερά θα χύνονται σε εκείνο εκεί το πηγάδι. Εμφανιστήκανε παιδιά, βλέπετε και εδώ πώς το λένε τα αντιστηρίγματα και εκεί που πηγαίνει, όπα, νοερά φανταστείτε το, προς την κολόνα, εκεί, στην κολόνα. Εκεί θα φτάνει τα αντιστηρίγματα και από εκεί θα παίρνετε στροφή το πούλμαν να αγχώνετε μέσα. Είτε από τη μικρή υπογειοποίηση, την οδός Σμύρνης. Εδώ στην παλιά σκεπαστή είναι το τομέας 13 και μπροστά του ο 10. Σε όλα αυτά τα διαμερίσματα, παιδιά, του τομέα 13 θα υπάρχει το Αφρολέξ, μου είπε ο μάστορας, ειδικά σε χώρους που θα μπαίνει κόσμος, όχι στις κερκίδες, στα δωμάτια που γίνονται, θα υπάρχει το φενιζόλ και από πάνω εκεί το πετό του, η λάσπη και τα λοιπά, η μαύρη και η άσπρη και μετά το βάψιμο, το σοκάρισμα και το βάψιμο για να υπάρχει ζέστη κρύο. Από εδώ ας σας δείξω παιδιά τον τελευταίο όροφο. Βαριέμαι να ανέβω σήμερα στην πολυκατοικία. Και από εδώ καλά είναι. Αργάμιση πάρα πολύ, έχουν σχολάσει όλα τα μαστόρια. Μόνο, σας έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι μόνο όταν γίνεται σχηροδέτηση μένουν ως πάρα πολύ αργά τα μαστόρια. Βλέπετε πόσο τεράστια είναι
η πύλη εισόδου-εξόδου των οχημάτων. Και εδώ είναι τα καταπληκτικά μας μουσεία, που για να μπαίνεις μέσα, ένα δεκαρικάκι, ενίσχυση στην ΠΑΕ ΑΕΚ και μακάρι κάποιο τμήμα των χρημάτων των εσόδων να πηγαίνει και στα εθνικά τμήματα. Αυτά με λύσαμε δεις, τα ξέρει, εγώ μια πρόταση κάνω για τη Μάνα ΑΕΚ. Και εδώ που λέω Μάνα ΑΕΚ, κάρτα φιλάθλου. Δεν πάνε ότι έχει σταματημό το, πώς το λένε, τα πρωταθλήματα στα αεραστεχνικά, ενισχύουμε τη Μάνα ΑΕΚ. Τι είναι 10 ευρώ, 3 καφέδια. 3 καφέδια είναι, μάγκες. Δεν το έχω με το κινητό, δεν έχω και σταθερό χέρι, παιδιά, λόγω τσιγαριού, τσιγάρου. Άστα να πάνε. Βλέπετε πόσο φορτό είναι. Φιλιά στο Χρήστο το Γκαρίπι, που μόλις μου στείλε μήνυμα. Γράφηκα, φίλε. Εννοεί, γράφτηκε στο κανάλι. Να σε καλά, Χριστάρα. Όταν ξέρετε, παιδιά, ότι κάνω μετάδοση από τις 3 μέχρι τις 5 εδώ στην Αγία Σοφιά, στέλνετε μου κάνα μηνυματάκι, κατευθείαν θα το βγάζει εδώ το κινητό, να το διαβάζω κατευθείαν, online. Online. Ωραία. Εδώ διάφορα καλώδια. Πήρανε το λοπού. Αρκετά ψυχρά αυτό το απόγευμα, σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ακούτε θαρό και τον ήχο. Βλέπετε εδώ τον αητό μας να ανεμίζει και καταλαβαίνετε τι αεράκι έχει. Έτσι, κάτσε να το κάνω καλλιτεχνικό. Εδώ. Με τον ήλιο προς την Πάνηθα. Σε λίγο βραδιάζει. Μέρα έρχομαι, νύχτα φεύγω. Και μέχρι να ανέβουν τα βίντεο είναι βράδυ. Με λίγα λόγια καταλαβαίνετε όλοι, παιδιά, ότι μετά τη δουλειά αφιερώνομαι αποκλειστικά στο κανάλι για τη δική σας θέαση. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στηρίζετε αυτή την ερασιτεχνική προσπάθεια που ξεκίνησε ακριβώς πριν 3 χρόνια, ένα Νοέμβρη του 2017. 3 συναπτά έτη καθημερινά εδώ, εκτός ένα διάστημα 5 μηνών, κατά την οποία μου είχε χαλάσει η κάμερα. Τα μάζευα τα ευρώ ένα-ένα, την αντικατέστησα και τελικά βρεθήκανε 3 μάγκες. Και σκαλίτσα. Α, βάλαμε και τη στολινάρα που θα κινούνται τα νερά. Και εδώ με το σήμα της Original Ανάκασας αποφωνώ. Αδέλφια, να είστε όλοι καλά. Να περάσουμε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Υπομονή 21 μέρες. 21 σημαδιακό. Τίγκα εκάρα. Σας αγαπάω πολύ. Ζήτω η ΑΕΚ, Τίγκα ΑΕΚ. Δημήτρη Μελισσανίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, παιδιά.